Όσες δεκαετίες και αν περάσουν, όσοι άκουσαν τον τρομακτικό θόρυβο και είδαν το βράχο να πέφτει κοντά στο σπίτι στον Άγιο Θωμά, είναι δύσκολο να σβήσουν την εικόνα από τη μνήμη τους. Ήταν 1988 όταν οι κάτοικοι είδαν την απειλή να φτάνει στην πόρτα του σπιτιού τους. 10 μέτρα, δεν ήταν, 5 ολότελα. Και μπαίνω μέσα, στρώνω το χαλί, την ώρα που έστρωσα το χαλί. Ας ήξε αυτός ο μεγάλος θόρυβος, δεν ήξερα τι ήταν, φοβήθηκα πολύ. Έτρεξα στα παιδιά και πήγα και τα αγκάλιασα και κλαίγαμε το φόβο μας. Μετά συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν το χαράκι που είχε πέσει. Ο Καβαλάρης, όπως αποκαλείται ο μεγάλος βράχος, προκαλεί δέος το οποίο συνυπάρχει με το φόβο. Κανείς δεν θέλει ούτε να σκεφτεί το ενδεχόμενο να ξυπνήσει ο γίγαντας και να ζήσει ξανά το χωριό σκηνές τρόμου. Ήταν πρωτοβρέξα του 88 και φύσανε αέρας και ήταν η γυναίκα μου στην πόρτα του σπιτιού και πήγε να πάρει ένα χαλί και μια κοπανιά έπεσε ο βράχος την ώρα που έπαιρνε στην πόρτα μέσα. Αν ήθελα να την προλάβει να τη σκοτώσει. Τα αβράχτια ήταν καταδικασμένα να ζουν σε απόσταση αναπνοής από τα απειλητικά βράχια. Μάλιστα σήμερα ο οικισμός θυμίζει χωριό φάντασμα, καθώς τη δεκαετία του 1980 εκενώθηκε υπό το φόβο των κατολισθήσεων. Μόλις 5 οικογένειες έμειναν παρά τον ξεκάθαρο κίνδυνο. Δεν έφυγα από εδώ. Δηλαδή στην ουσία μόνο όταν δούλευα. Πού θα μείνω. Τώρα εγώ τόσα χρόνια, γιατί είναι πολλά χρόνια, πέρα από ένα δράχος που έπεσε τότε, δεν είδα καμιά πετράλη. Έτσι πέφτουν έτσι μικρές πέτρες διάφορες, κατά τσιρούσας με το χειμώνα. Καθόλου. Δεν το σκεφτόμαστε για το κίνδυνο που λένε ότι υπάρχει. Σας στενοχωρεί όμως που είχε έτσι ρημώσει το χωριό. Ναι, φυσικά. Όσοι έμειναν πίσω γνωρίζουν καλά ότι δεν θα είναι ποτέ απόλυτα ασφαλείς.